μια λύση στο Κυπριακό. Είναι, έχει την τύχη, συμπληρώνει το πολιτικό, να έχει ένα πρόθυμο συνεργάτη στην προσπάθεια αυτή, τον Νίκο Αναστασιάδη, ενώ να σας πω ότι αναφέρεται το άρθρο και στο ναυάγιο του Μον Μπελεράν Πέρσερ, καταλήγοντας λίγο ότι και οι δύο ηγέτες, όποια σημασία αν έχει γι' αυτό, είναι και οι δύο γέννημα της Λεμεσού. Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έρχομαι λοιπόν στο στούντιο να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αλλά και να μας πει ο κύριος Χρήστου για ποιο λόγο αποχωρήσατε, δεν θα συμμετάσχετε πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί μετέβει εκεί σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Να ξεκινήσω από την αποχώρησή μας από το Εθνικό Συμβούλιο. Και να διευκρινίσω ότι εμείς σήμερα δεν είμαστε παρόν στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο λόγος της αποχώρησης είναι γιατί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταργήσει το Εθνικό Συμβούλιο, έχει παραβιάσει τις οποιασδήποτε κόκκινες γραμμές έχει θέσει ο ίδιος, είτε λέγοντας τες στο Εθνικό Συμβούλιο, είτε διακηρύσσοντας τες στο διάλειμμα του πριν λίγες μέρες, ότι δεν θα πάμε σε πολυμερή συνδιάσκεψη αν πρώτα δεν εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις. Τελικά πηγαίνουμε από ό,τι φαίνεται σε πολυμερή διάσκεψη χωρίς συγκεκριμένους χάρτες, χωρίς να τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τις ίδιες θέσεις έχουν και, και άλλα κόμματα. Τα κόμματα ουσιαστικά όλα πλην του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού, όμως πήγαν σήμερα. Θεωρείτε ότι είναι καλό για τον ρόλο που θα διαδραματίσετε εσείς, για τις θέσεις σας, για τις γνώσεις που θα έχετε, για το τι τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αν δεν παρευρίσκεστε? Θα καταθέσω την άποψή μου. Για μένα τα υπόλοιπα κόμματα, όσα κόμματα διατάσσονται ενάντια στην Ομοσπονδία, θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΕΛΑΜ. Πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα από το Εθνικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει κατανοητό και να σταλεί το μήνυμα σε όλον τον κόσμο ότι δεν υπάρχει καμία σύμφωνη γνώμη με αυτήν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πλην του ΔΣ και πλην του ΑΚΕΛ. Με κανέναν τρόπο δεν θα συμμετέχουμε στο ξεπούλημα της Κύπρου, με κανέναν τρόπο δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε ένα έγκλημα που ετοιμάζεται εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού. Και θεωρώ ότι ακόμα και η παρουσία πολιτικών αρχηγών στο Εθνικό Συμβούλιο αυτό θα σημαίνει πλέον. Δεν καταργήσαμε εμείς το Εθνικό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω, το κατάργησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να θυμίσω σε όλους ότι πριν λίγες μέρες, στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο, είχε ο ίδιος ενημερώσει τα μέλη και κατόπιν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα γίνει δεύτερη συνεδρία για να τοποθετηθούν τα κόμματα σχετικά με το ναυάγιο στο Ελβετικό Θέρετρο. Αντί να δούμε δεύτερη συνεδρία, πληροφορηθήκαμε, τουλάχιστον εμείς, δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά με κάποιους πολιτικούς αρχηγούς επιλεγμένα και τηλεφωνικώς. Εμείς πάντως πληροφορηθήκαμε το βράδυ της Πέμπτης, μεταξύ ποτού και φαγητού, να ανακοινώνουμε ότι θα επιστρέψει στις συνομιλίες τον ερχόμενο Γενάρη. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε στην τροχιά που επιδίωκε η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία ήταν αυτή η οποία επιδίωκε να πάμε σε πολυμερή συζήτηση του Κυπριακού, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Υιοθετήσαμε λοιπόν τουρκικές θέσεις. Άρα ο ρόλος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου στο Εθνικό Συμβούλιο τελείωσε από εκείνη τη στιγμή. Πώς θα λαμβάνετε ενημέρωση και πείτε μας... Τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου θα τα λαμβάνουμε. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Εννοείται ότι θα ενημερώνεστε από τα πρακτικά, αλλά πλέον θεωρείτε ότι δεν υπάρχει λόγος να ενημερώνεστε εκ των υστέρων από τον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη. Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, εμείς ακούσαμε αρκετά πράγματα για να απορρίψουμε την επερχόμενη λύση, αν αυτή τεθεί ενώπιον του λαού. Οπότε, ό,τι και να ακούσουμε από εδώ και μπρος, δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Έχουμε καταθέσει μάλιστα και τις δικές μας γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις, γιατί πολλές φορές κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι ναι, μεν κάποιοι διαφωνούν, αλλά δεν έχουν αντιπρόταση. Δεν έχουν καταθέσει τίποτε. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πώς πρέπει να χειριστούμε την κατάσταση. Και θέλω να θίξω ακόμα ένα επικίνδυνο σημείο της εξελισσόμενης διαδικασίας. Αν αύριο πάμε στις συνομιλίες οι οποίες θα διεξαχθούν στη Γενέβη και τελικά δεν θέλουμε να προχωρήσουμε, υπάρχει πλάνο εξόδου από τις συνομιλίες χωρίς να πέσει ευθύνη στην δική μας πλευρά? Αυτό που λέει η κυβερνητική πλευρά, κύριε Χρήστου, είναι ότι ξεκινάει στις 12 του Ιανουαρίου, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα στην διεθνή διάσκεψη πότε θα ολοκληρωθεί και μάλιστα έχει αφηθεί να εννοηθεί ότι μπορεί και να επιστρέψουν οι δύο ηγέτες στη Λευκοσία για να συνεχίσουν μετά από την διεθνή διάσκεψη. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι θεωρώ που έχει ξανασυμβεί να υπάρξει διεθνή διάσκεψη, να μην υπάρξει αποτέλεσμα και να συνεχιστούν οι συνομιλίες από το σημείο που έχουν προφανώς σταματήσει ή πώς ακριβώς θα συνεχιστούν οι συνομιλίες, όμως αφήνεται και αυτό. Την τελευταία φορά είχαμε ένα ναυάγιο. Από το ναυάγιο δεν έχουμε δει να αλλάζει πραγματικά κάτι και να τηρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να επανέλθουμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι υιοθετήσαμε απλά τις θέσεις της τουρκικής κοινότητας, της τουρκικής πλευράς. Η διεθνής διπλωματία
το ξέρουμε όλοι ποια είναι η πλευρά την οποία πιέζει. Μας έχουν πιέσει, μας παίρνουν σε ένα τραπέζι για να υπογράψουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού Ελληνισμού. Είναι ξεκάθαρος και το έχουμε δηλώσει. Θέλω να κάνω μια αναφορά όμως στην επίσκεψη του κυρίου Αγγιλτζή, του εκπρόσωπου της κατοχής, όπως σωστά έχετε δηλώσει, του απεσταλμένου της Άγκυρας, του εγκάθετου της Άγκυρας, στις Βρυξέλλες. Πλην το ότι βλέπουμε να κερδίζει μια αναγνωρισιμότητα ως πρόεδρος κράτους, που για μένα δεν είναι πρόεδρος κράτους, είναι ηγέτης της κατοχής, αυτό το οποίο τον απασχολεί ιδιαίτερα είναι το κεφάλαιο της ασφάλειας. Και αυτό γιατί έχει γραφτεί στην Κύπρο σε κάποια, στον έντιμο τύπο, αλλά νομίζω δεν έχει δώσει κανένα στην μεγάλη σημασία. Ο κ. Αμιντζή πήγε να ρωτήσει στους Ευρωπαίους ουσιαστικά, εάν σε περίπτωση λύσης θα νομιμοποιεί και οποιαδήποτε στιγμή η Τουρκία να επέμβει στην Κύπρο χωρίς να έχει επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτόν πήγε να ρωτήσει ο κ. Αμιντζή. Βλέπουμε εμείς την κυρία Θεοχάρου, απλώς να τη δούμε και στο πλάνο. Δεν ξέρω αν θα προβεί σε δηλώσεις. Συνομιλεί αυτή την ώρα με τους, τη βλέπουμε, με τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, δεν ξέρω, νομίζω δεν θα προβεί σε δηλώσεις, διότι όπως ενημερωνόμαστε πλέον, και θα ζητήσω να το σχολιάσετε και αυτό, κύριε Χρήστου, πλέον τα κόμματα του λεγόμενου διάμεσου χώρου θα απαντούν ως μία φωνή. Θα έχουμε μία κοινή δήλωση και των όλων των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ανήκετε και εσείς ή αν είστε... Σίγουρα εμείς δεν ανήκουμε στον ενδιάμεσο χώρο. Είναι ένας τόσος χώρος στον οποίο ανήκουμε. Είμαστε ένα πατριωτικό εθνιστικό κίνημα. Όμως, εάν τα κόμματα αυτά συμφωνούν με τη γραμμή του στο κυπριακό πρόβλημα, τότε εννοείται ότι οποιαδήποτε πόρτα συνεργασίας για το εθνικό μας θέμα και μόνο είναι ανοιχτή. Εγώ προτείνω σε όλους αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι πρέπει πλέον να αποχωρήσουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους σχετικά με το πρόβλημα της δημοκρατίας. Σας διέκοψα, σχολιάζατε για το θέμα του Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Όπως μας είπατε, είναι πληροφορίες όντως και δημοσιογραφικές ότι βρίσκεται εκεί, θέλει να ζητήσει κατανόηση από την Ευρώπη για την ανάγκη των Τουρκοκυπρίων να έχουν τις τουρκικές εγγύσεις στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήριο. Τουρκικές εγγύσεις σημαίνει τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η λέξη η οποία καλύπτει τις εγγύσεις. Σημαίνει η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο. Εάν συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου δηλώνει ότι ο στρατός κατοχής δεν θα φύγει από τη μία μέρα στην άλλη, μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι θα μιλούμε πλέον ξεκάθαρα για παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων ακόμα και μετά τη λύση, για προσδιόριστο χρονικό διάστημα. Και θα υπάρξει ο κίνδυνος εμπλοκής με την περίπτωση πλέον των Βρετανικών βάσεων. Εσείς πότε θεωρείτε ότι πρέπει να αποχωρήσουν μετά? Άμεσα. Στον χρόνο τον οποίο αναπτύχθηκα στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της Βουλής του 1974, τόσο ακριβώς χρόνο πρέπει να τους δοθεί για αποχώρηση. Μερικές εβδομάδες, τίποτε περισσότερο. Και εννοείται ότι κανένας μηχανισμός ασφαλείας της δημοκρατίας δεν θα διαλυθεί πλην την πρώτη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Όμως ότι έμειναν 42 χρόνια. Ότι έμειναν 42 χρόνια, οπότε η διαδικασία αποχώρησης ίσως να πάρει περισσότερο χρόνο. Μα η τουρκική πλευρά αυτή τη στιγμή δεν θέλει ζήτημα αποχώρησης. Θέλει ζήτημα παραμονής με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Υπάρχει θέμα το οποίο θα δείτε στη συνέχεια, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, θέμα παραμονής τουρκικών βάσεων. Πάνω στο μοντέλο που στηρίζουμε αγγλικές βάσεις πλέον, οι οποίες ανήκουν σε κράτος το οποίο δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και αντίστοιχα η Τουρκία θα μπορεί να δημιουργήσει τον ίδιο μηχανισμό. Ελπίζω σε όσα λέω να βγω ψεύτης. Δεν επιδιώκω να βγω σωστός. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκεί οδηγούν τα πράγματα οι σημερινές καταστάσεις. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια θα ήταν η λύση που θα δεχόσασταν αν, παραδείγματος χάρη, πάμε στο θέμα της ασφάλειας και έχουμε κατάργηση των εγγύησεων. Ας πούμε ότι έχουμε κατάργηση των εγγύησεων και επιστραφούν και κάποια εδάφη. Είναι ικανοποιητικό για να δεχτείτε την λύση που έρχεται? Για μας δεν είναι ικανοποιητικό. Το ικανοποιητικό για μας είναι το ενιαίο κράτος. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει, δεν χρειάζεται να την καταργήσουμε, δεν πρέπει μάλλον να την καταργήσουμε, θα πρέπει να την υπερασπιστούμε και σαν πολιτεία και σαν πολιτική. Ο σκοπός λοιπόν είναι να φύγουν τα ξένα στρατεύματα. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι η εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. Η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων θα δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα φέρουν και την ασφάλεια και την ειρήνη και την ευημερία του λαού μας. Οτιδήποτε άλλο θα είναι πειραματικό δεν εφαρμόστηκε πουθενά άλλου στον κόσμο διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και για όσα στελέχη του Δημοκρατικού Συνεδρεμού περιοδεύουν τα κανάλια και μιλούν ότι ανησυχούν, το ίδιο ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεδρεμού, ο κ. Αβέροφ,
που η πατρίδα μας είναι αυτή τη στιγμή μοιρασμένη, στην περίπτωση της λύσης θα είναι επίσημα μοιρασμένη με τη δική μας υπογραφή και την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα παραχωρήσουμε στην Τουρκία με εδάφη για πάντα. Και είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε ότι να λέμε κάποιες αλήθειες. Δεν συνομιλούμε με τους Τουρκοκύπριους. Συνομιλούμε με την Τουρκία. Πίσω από τον κύριο Αγκιτζή είναι ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έχει καταργήσει κάθε αρχή δημοκρατίας στην ίδια την Τουρκία, ο οποίος επιδιώκει τον πλήρη πολιτικό και οικονομικό έλεγχο της Κύπρου και είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το σχέδιο για τα επόμενα χρόνια της Τουρκίας. Και εμείς δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συνενέσουμε ώστε αυτό να γίνει πράξη. Μου είπατε τι θέλετε να κάνουν τα κόμματα. Όσον αφορά τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει όταν μεταβεί στη Γενέβη? Να μην πάει στη Γενέβη. Μάλιστα. Να μην πάει στη Γενέβη. Να υπερασπιστεί τα δίκαια του λαού του οποίου είναι πρόεδρος. Το οποίο είναι πρόεδρος. Πρέπει λοιπόν να μην μεταβεί εκ νέου στη Γενέβη, αφού δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας βρέθηκε για ποιο λόγο σήμερα στο Πρόεδρο? Ήταν ακριβώς για να παραγώσει την επιστολή αποχώρησής μας από το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο ξεκαθαρίζονται και οι λόγοι για τους οποίους έχουμε αποχωρήσει. Και ο ρόλος του ΕΛΑΜ από εδώ και στο εξής. Ο ρόλος του ΕΛΑΜ εντός του Προεδρικού έχει τελειώσει. Ο ρόλος του ΕΛΑΜ εκτός του Προεδρικού θα είναι έντονος. Είμαστε στην αντίπερα όχι με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και αυτό θα εκφραστεί μέσα από εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ως καταληκτικό σχόλιο που θα θέλατε έτσι να πείτε. Εμένα με έχετε καλύψει. Απλά κλείνει λέγοντας προς τον κυπριακό ελληνισμό ότι είναι καιρός να φυπνιστούμε, γιατί αυτός ο τόπος δεν πάει καλά. Οι εξελίξεις που θα έχουμε τους επόμενους μήνες θα είναι αρνητικές και είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι υπόθεση ούτε των 8 ούτε των 56. Είναι υπόθεση του καθενός ξεχωριστά και προσωπικά. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.